Καλησπέρα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι απλό, είναι ένα ερώτημα, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, είναι ένα πρακτικό ερώτημα, είναι ένα θεωρητικό vlog, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Αλήθεια ή ψέμα? Μια φίλη μου έστειλε το εξής: Θέκλα μου αγαπημένη μου, ποια είναι η γνώμη σου? Πρέπει πάντα να λέμε την αλήθεια? Ή πολλές φορές για να μην στενοχωρήσουμε τον συνάνθρωπο μας να μην μιλάμε καθόλου? Προσωπικά απεχθάνω με τα ψέματα. Η αλήθεια είναι σκληρή, αλλά μας απολευθερώνει. Θα ήθελα την άποψή σου. Και μου στέλνει και αυτή τη εικονίτσα, το εικονίδιο που λέει «Hurt me with the truth, but never comfort me with a lie». Πλήγωσέ με την αλήθεια, αλλά ποτέ μη με παρηγορήσεις με ένα ψέμα. Ευχαριστώ φίλοι! Ευχαριστώ φίλοι για την πάσα. Είναι πάσα αυτή, πασάρα είναι. Φοβερή πάσα. Και γουστάρω. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μια ιδέα, είναι μια οντότητα, είναι ένα όν το οποίο έχω παντρευτεί και δεν πρόκειται να χωρίσω ποτέ. Δεν πρόκειται να χωρίσω ποτέ από την αλήθεια. Όσοι με γνωρίζετε αρκετό καιρό, το γνωρίζετε ήδη ότι ένα βασικό μου χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα. Δεν μπορώ. Δεν θέλω και δεν μπορώ να λέω ψέματα. Θα πω την άποψή μου σε αυτό το vlog και ως ψυχολόγος αλλά και ως άνθρωπος. Και θα μιλήσω και λίγο για το πώς έχω καταλήξει στη δική μου στάση ζωής του να μην λέω ψέματα. Οι άνθρωποι στις επικοινωνίες μας μεταξύ μας, τις γραπτές, τις προφορικές, τις όποιες επικοινωνίες, ερχόμαστε πολύ συχνά στο δίλημα να πω την αλήθεια, να πω αυτό που έχει συμβεί, να πω αυτό που σκέφτομαι, να πω αυτό που νιώθω ή να πω ψέματα. Να πω την αλήθεια η οποία μπορεί να ενοχλήσει τον άλλο, μπορεί να πονέσει τον άλλο, μπορεί να μην μου συμφέρει εμένα στο να πετύχω κάποια σχέδια που έχω στο μυαλό μου, αλλά να είμαι ok ηθικά, ανθρωπιστικά και ουσιαστικά, να είμαι εντάξει. Είναι θέμα τιμής το να πεις την αλήθεια ή το να μην πεις την αλήθεια. Τιμής και ατιμίας. Η λέξη τιμή είναι ελληνική λέξη. Δεν μπορείς να τη μεταφράσεις στα αγγλικά. Στα αγγλικά θα έλεγες τη λέξη price, η οποία σημαίνει τιμή των προϊόντων, για παράδειγμα. Τιμή. Τιμή είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει περηφάνεια, σημαίνει ανθρωπισμός, σημαίνει κάτι το ανώτερο, κάτι το εξελιγμένο, κάτι το πνευματικό, κάτι που σε κάνει να νιώθεις περήφανος με ένα καλό τρόπο. Είναι θέμα τιμής. Τη λέξη τιμή εγώ έτσι τη χρησιμοποιώ, δεν τη χρησιμοποιώ με τη λέξη της κοινωνικής ηθικής που λέει να μην χαλάσει η τιμή σου, τάχα να μην βγει το όνομά σου. Τη λέξη τιμή εγώ τη βλέπω πιο προσωποκεντρικά και πιο ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή εγώ ως άνθρωπος, εσύ ως άνθρωπος, πώς νιώθεις την αξία του εαυτού σου και να νιώθεις καλά με την αξία του εαυτού σου. Τώρα αυτή είναι μια επεξήγηση που κάνω της δικής μου προσωπικής ανάλυσης λέξης τιμή. Δεν έχει να κάνει με την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει εύκολα το ψέμα και το λέει και σε εμάς πολύ εύκολα το ψέμα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εγκεφαλός μας, η οικονομία του εγκεφάλου μας, η οικονομία του μυαλού μας, ο τρόπος διαχείρισης των πολλών πληροφοριών που έχει μέσα ο εγκεφαλός μας είναι τέτοιος ώστε πολλές φορές να ψευδόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους. Δηλαδή θυμόμαστε τα πράγματα όχι ακριβώς όπως έχουν γίνει, μπερδεύουμε τις αναμνήσεις μας με τις κρίσεις μας, θυμόμαστε τα πράγματα πολλές φορές όπως θα θέλαμε να είχαν συμβεί, ή τα θυμόμαστε λιγότερο άσχημα από ό,τι έχουν συμβεί για να μην στενοχωριόμαστε, ή λόγω ελπίδας και προσδοκίας για κάποια πράγματα τα θυμόμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν γίνει. Όμως πάνω κάτω, εάν το θελήσουμε, μπορούμε να έχουμε την αλήθεια μας και επαφή με την αλήθεια μας. Και η αλήθεια μας, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, είναι η εντιμότητα να παραδεχθείς τον εαυτό σου πρώτα και κυρίως και σε άλλους ανθρώπους όπου δει τι πραγματικά νιώθεις, τι πραγματικά σκέφτεσαι, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τι θέλεις να κάνεις, τι δεν θέλεις να κάνεις, τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί, τι σε ενθουσιάζει,
της ελλειπή. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια του και υποστηρίζει την αλήθεια του, μπορεί να γίνεται πολλές φορές το αντίθετο του ανθρώπου που είναι people pleaser. Οι people pleaser άνθρωποι, οι άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους, είπαμε είναι ένας όρος αγγλικός people pleaser, αλλά το χρησιμοποιούμε, θα λέγαμε, οι άνθρωποι ευχαριστητές, θα λέγαμε στα ελληνικά. Οι people pleasers πολύ συχνά δεν λένε πράγματα που θα μπορούσαν να πούν ή λένε διαφορετικά πράγματα από αυτά που πιστεύουν ή από αυτά που νιώθουν για να μην δυσαρεστήσουν τους άλλους. Στο ερώτημα που έχεις κάνει, φίλη, λες μήπως είναι καλύτερα να σιωπούμε παρά να πούμε ψέματα ή να σιωπούμε παρά να πούμε την αλήθεια αν πρόκειται να στενοχωρήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι τα λεγόμενα λευκά ψέματα, ή τα ψέματα που τα λες για το καλό, αυτός είναι ο όρος της καθομιλουμένης, λευκά ψέματα, δηλαδή σε ρωτάει ο άλλος, έχω αδυνατήσει και λες ναι, σου φάνηκε, ενώ στην πραγματικότητα δεν βλέπεις κάποια διαφορά ή... σε ρωτάει τη γνώμη σου για κάτι και βλέπεις ότι περιμένεις να του πεις κάτι θετικό και λες κάτι θετικό χωρίς να το πιστεύεις. Τα λευκά ψέματα είναι μια κοινωνική συνθήκη η οποία πλασάρεται ως ένας καλός τρόπος για να έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις και να ευχαριστούμε τους άλλους. Εγώ αντιπαθώ τα λευκά ψέματα, στη θέση των λευκών ψέματων θα έβαζα τη σιωπή. Δηλαδή, αντί να σου πω κάτι το οποίο θα σε στενοχωρήσει, προτιμώ να μην σου απαντήσω. Όχι να μη σου απαντήσω δίκην τιμωρίας της σιωπής, όχι να σε αγνοήσω, αλλά να σου πω, προτιμώ να μη σου πω τη γνώμη μου για αυτό το θέμα, γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν η γνώμη μου είναι και κατάλληλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, σ' αρέσει αυτό που φοράω, μπορώ να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι και τόσο καλός κριτής της εμφάνισης. Αντί να πεις αυτό που φοράς δεν σου πάει. Εάν σε ρωτάει κάποιο πρόσωπο το οποίο γνωρίζεις, για παράδειγμα, πως έχει εύθραυστη αυτοεκτίμηση και εύθραυστη αυτοπεποίθηση, αν της πεις, αν του πεις ότι αυτό που φοράς δεν σου ταιριάζει, μπορεί να νιώσει άσχημα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή, δηλαδή συμφωνώ κάποια πράγματα να μην τα λέμε, όχι όμως για να αποφύγουμε εμείς οποιοδήποτε κόστος επειδή τα έχουμε πει, αλλά για να προστατεύσουμε τους άλλους από αλήθειες που δεν είναι σημαντικές. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό πράγμα να πεις έτσι όπως βάφτηκες θα έκλα π.χ. το ένα σου μάτι είναι πιο σκούρο από το άλλο, δεν είναι σημαντικό να το πεις. Δεν είναι σημαντικό να το πεις. Γιατί η άλλη βάφτηκε, έκανε το βίντεο, μέχρι να ανεβάσει το βίντεο έχει ήδη βαφτεί, το βίντεο δεν μπορεί να κατεβεί, τις το λες. Αυτή, αν είναι παχιόπετσι που λέμε στην Κυπριακή, αν έχει παχιά πέτσα, αν είναι και λίγο ανέστη, θα την νιάξει. Αν είναι ευαίσθητη, μπορεί να τη στενοχωρέσει. Να σκέφτομαι πριν να πω κάτι. Είναι υποχρεωτικό να το πω αυτό το πράγμα? Είναι σημαντικό να το πω αυτό το πράγμα? Είναι θέμα τιμής και εντιμότητας να το πω? Ή ποια είναι τα κίνητρά μου για να το πω? Μήπως θα πω κάτι για να κάνω τον έξυπνο? Μήπως θα πω κάτι για να κάνω τον καμπόσο ή για να δείξω ότι κάποιος είμαι, ή θα πω κάτι επειδή μου ζητήθηκε και θα μιλήσω με σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο που έχει ζητήσει τη γνώμη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι καλή ιδέα να λέμε τη γνώμη μας όταν μας την έχουν ζητήσει. Οπότε από τη στιγμή που δεν μας ζητάνε τη γνώμη μας, αν δεν τη λέμε, δεν λέμε ψέματα, ούτε καν λευκό ψέμα, ούτε αποκρύπτουμε την αλήθεια, σεβόμαστε τον άλλο άνθρωπο που δεν έχει ζητήσει τη γνώμη του. Στις περιπτώσεις όμως που έρχεται ο άλλος και ζητάει τη γνώμη μας, εκεί ίσως είναι καλή ιδέα να αποφύγουμε να πούμε τη γνώμη μας, αν γνωρίζουμε ότι η γνώμη μας θα στενοχωρήσει τον άλλο και δεν είναι σημαντική. Δεν είναι σημαντικό πράγμα. Για πράγματα ασήμαντα, θέματα εξωτερικής εμφάνισης, θέματα εικόνας, θέματα trivial, πολύ μικρά. Τα ουσιαστικά πράγματα όμως, στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να αποφύγεις να πεις την αλήθεια, εάν θες να είσαι ένας έντιμος άνθρωπος και να είσαι τιμημένος, είναι τα σοβαρά ερωτήματα που μπορεί να σε ρωτήσει ο άλλος, «Μ' αγαπάς?», η άλλη «Μ' αγαπάς?», ερωτικά, και εσύ να μην αγαπάς και να μην έχεις τα κότσια να πεις «Σε συμπαθώ πολύ, αλλά δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ή δεν ξέρω αν θα φτάσω σε αυτό το σημείο» ή «Όχι, δεν σε αγαπώ πλέον ερωτικά όπως σε αγαπούσα παλιά γιατί η σχέση μας έχει χαλάσει». Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα να το απαντήσουμε, το ερώτημα «Μ' αγαπάς?». Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε, ειδικά στις γνωριμίες, τα γνωρίζει ένα καινούριο άνθρωπο, αν σε ρωτάει είσαι ελεύθερος ή είσαι ελεύθερη, να πεις την αλήθεια. Όχι, δεν είμαι ελεύθερη, είμαι παντρεμένη.
Όχι, δεν είμαι ελεύθερη. Είμαι σε σχέση. Είμαι σε μια σχέση που την κρατώ κρυφή για τον ΑΒΓΔΕΤΑΘ λόγο, αλλά δεν είμαι σε ελεύθερη. Δεν είμαι ελεύθερος. Αυτό το ψέμα το λένε πολύ συχνά οι άνθρωποι. Παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως διαθέσιμο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι διαθέσιμη. Είσαι μια σχέση μέσα, ρωτάς, υπάρχει άλλο πρόσωπο, και σου λέει, όχι αγάπη μου, με τίποτα δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει άλλο πρόσωπο. Φυσικά θέλει κότσια πολλά, πάρα πολλά, να πει στη γυναίκα σου, να πει στον άνδρα σου, ναι, υπάρχει άλλο πρόσωπο και ναι, έχω ερωτευτεί κάποιο άλλο πρόσωπο και ναι, κλείνω προς κάποιο άλλο πρόσωπο. Θέλει πάρα πολλά κότσια. Και προτείνω στους ανθρώπους που τους λύφκονται, τους στην Κυπριακή, που υπολείπονται από κότσια, να μην δημιουργούν εξοδεσμικές ή εξοσυζυγικές σχέσεις ή εξοσχεσικές σχέσεις, ώστε να μην χρειάζεται να μπουν στη δοκιμασία να πρέπει να απαντήσουν μια αλήθεια που δεν τους παίρνει να την απαντήσουν, γιατί φοβούνται τις αντιδράσεις των άλλων. Η αλήθεια είναι συνώνυμη με το θάρρος, είναι συνώνυμη με την ελευθερία, με την έννοια του ότι ένας άνθρωπος που είναι θαραλέος μπορεί να λέει την αλήθεια, ένας άνθρωπος που είναι ελεύθερος μπορεί να αντέξει να πει την αλήθεια και να αντέξει να ακούσει την αλήθεια και να αντέξει τις συνέπειες της αλήθειας. Είναι έντιμη και τιμημένη στάση ζωής και τιμητική στάση ζωής να επιλέγουμε την αλήθεια από το ψέμα. Όταν επιλέγουμε την αλήθεια από το ψέμα, θα χάσουμε κάποιες ευκαιριακές φιλίες, θα χάσουμε την ευκαιρία να έχουμε κάποια ωφέλη που μπορεί να είχαμε λέγοντας ψέματα, το οποίο όμως ωφέλη αυτά άμα τα σταθμίσουμε και πούμε τι αξίζει παραπάνω, να είμαι αρεστός ή να είμαι αληθινός, να ξέρω εγώ να εκμεταλλευτώ μια κατάσταση ή να πω την αλήθεια και να μην μπορώ να εκμεταλλευτώ μια κατάσταση. Γι' αυτό λέω είναι θέμα τιμής, είναι θέμα εντιμότητας να λες την αλήθεια. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα η οποία έρχεται και δεν είμαι αυτά που λέω τώρα. Μερικοί λένε, ξέρεις, δεν σου είπα ψέματα γιατί δεν με ρώτησες ευθέως. Δεν με ρώτησες ευθέως για κάτι ώστε να σου πω ναι ή όχι. Αν κάποια πράγματα καταλαβαίνουμε πως ο άλλος άνθρωπος τα εκλαμβάνει διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι, ανοίγουμε το ευλογημένο το στόμα μας και λέμε την αλήθεια. Εντάξει, έστω και αν δεν μας συμφέρει. Έστω και αν υπάρχει κίνδυνος εκείνος ο άνθρωπος, να μάθει την αλήθεια, να σταματήσει να συνομιλεί μαζί μας. Αυτό σημαίνει συνήθως το φλερτ. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι γνωρίζει κάποιον και σου λέει είμαι ελεύθερος. Ή δεν σου λέει δεν είμαι ελεύθερος, ή δεν είμαι ελεύθερη. Καταλαβαίνει ότι εσύ έχεις θεωρήσει πως είναι ελεύθερος, έχεις θεωρήσει πως είναι ελεύθερη. Και δεν σου λέει, ξέρεις Μαρία, Γιάννη, Κώστα, νομίζεις ότι είμαι ελεύθερος, αλλά δεν είμαι, γιατί είμαι σε σχέση, ή είμαι παντρεμένος, ή είμαι παντρεμένη. Δεν είναι έντιμο να μην λέμε την αλήθεια, ακόμη και αν δεν μας ζητηθεί να την πούμε. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται, επιβάλλεται να πούμε την αλήθεια. Επιβάλλεται να πούμε ότι δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζεις, είναι αλλιώς. Και αυτά είναι θέματα ανθρωπιάς, δηλαδή εκεί μετριέται η ανθρωπιά του ανθρώπου, η ποιότητα του ως ανθρώπου. Γιατί τυπικά μεν δεν έχεις πει ψέμα, εάν δεν έχεις ερωτηθεί για κάτι και δεν έχεις απαντήσει, αλλά ουσιαστικά έχεις πει ψέμα όταν καταλάβεις ότι ο άλλος έχει μια διαφορετική γνώμη για σένα, η οποία αυτή η γνώμη θα τον επηρεάσει, θα την επηρεάσει και στις αποφάσεις που θα πάρει. Και εσύ δεν ανοίγεις το ευλογημένο το στόμα σου να πεις την πραγματικότητα, διακινδυνεύοντας να χάσεις το συμφέρον, μπορεί για σένα να είναι συμφέρον να κάνεις μια παράλληλη σχέση ή να κάνεις τα ωραία σου ή να κάνεις το να ικανοποιήσεις κάποιες επιθυμίες σου κλπ. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Δηλαδή, ναι στην αλήθεια, η αλήθεια έχει κόστος, θέλει κότσια, θέλει αρετή και τόλμη και είναι ελευθερία. Δεν λέμε αλήθειες που πονάνε όταν δεν μας ζητηθεί και δεν είναι σημαντικές και ουσιαστικές και θεμελιώδεις, π.χ. για θέματα εμφάνισης κλπ. Αν μας ρωτήσει μια φίλη μας όμως, τι γνώμη έχεις για τη σχέση μου και γνωρίζουμε ότι η σχέση του είναι κακοποιητική και δεν του τι φέρεται καλά, τότε είναι καλή ιδέα να τολμήσουμε να πούμε την αλήθεια ότι δεν μ' αρέσει ο τρόπος που σου φέρεται ο σύντροφος σου, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που σου φέρεται η σύντροφος σου, ανησυχώ για σένα. Καταλάβατε, για πράγματα, δεν είναι σημαντικά πράγματα, δεν είναι το πώς μοιάζουμε, το πόσα κιλά είμαστε, αν είμαστε παχουλοί, αν είμαστε αδύνατοι, αν τα ρούχα μας είναι chic ή όχι,
Αν είναι ωραία τα σκουλαρίκια μας, αυτά που τα βγάζω τώρα, είδα και έπαθα να τα φορούσα, μου τα έχει κάνει δώρο γιώτα αυτά τα σκουλαρίκια και είδα και έπαθα να μάθω πώς φοριούνται τώρα, έμαθα τα βγάζω. Π.χ. τώρα μου πεις είναι ωραίο το σκουλαρίκι σου ή δεν είναι ωραίο το σκουλαρίκι σου, δεν είναι σημαντικό πράγμα. Σημαντικό πράγμα όμως είναι, βγάζω τα σκουλαρίκια γιατί τελειώνει το vlog, σημαντικό πράγμα όμως είναι να είμαστε έντιμοι και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μπορούμε να το αντέξουμε? Θέλουμε να το αντέξουμε? Εάν θέλουμε, μπορούμε. Θέλει πνευματική δουλειά, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, αλλά αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, χαλάει ο κόπος, χαλάει η ταλαιπωρία, γιατί δεν έχει καλύτερο πράγμα από το να κοιμάσαι και να ξυπνάς με καθαρή συνείδηση. Και να είσαι σε αρμονία με τη διέστησή σου, με τον gut instinct σου και να εκτιμάς τον εαυτό σου. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, είναι τιμή. Μεγάλη υπόθεση να έχεις το σεβασμό του εαυτού σου, τεράστια υπόθεση. Την μπορεί πολλοί άνθρωποι να έχουν κοροϊδέψει τους γύρω τους ή να νομίζουν πως τους έχουν κοροϊδέψει, να έχουν καταφέρει να πουλήσουν τους εαυτούς τους ως κάτι που δεν είναι. Το βράδυ όμως που πάει για ύπνο, το πρωί που ξυπνάνε, ξυπνάνε με την αλήθεια τους. Την αλήθεια μας δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Γι' αυτό καλή ιδέα είναι να εναρμονιστούμε με αυτή, ώστε τουλάχιστον να κοιμόμαστε καλά, να ξυπνάμε καλά και να έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Την αλήθεια που λέω, σας αγαπώ.